Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε το Easy TV, Watch Live TV, wherever you are, Enjoy Mobile TV, Enjoy Your Life. Με λίγα λόγια, τι κάνει αυτό το πραγματάκι? Είναι μια micro USB συσκευή που έχει μια κεραιούλα, το βάζεις σε οποιαδήποτε συσκευή Android υποστηρίζει micro USB και μπορείς να βλέπεις τα ψηφιακά κανάλια. Είναι ουσιαστικά ένας mini αποδικοποιητής, σαν αυτούς που παίρναμε στις παλιότερες τηλεοράσεις όταν έγινε η αλλαγή από το αναλογικό στο ψηφιακό και σου επιτρέπει να βλέπεις κάποια κανάλια. Πάμε να δούμε το κουτάκι λίγο τι γράφει. Bright and Colorful Beer Retail, ναι, Product Presentation, και σου λέει ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχεις Android συσκευή με λειτουργικό σύστημα πάνω από την έκδοση Android 4.0.1, μια χαρά, υποστηρίζει DVB-T, αυτά δηλαδή που μας ενδιαφέρουν εδώ στην Ελλάδα, και οι συχνότητες 474 έως 585 MHz CUHF, και σου λέει εδώ connector με card, ναι, για σύνδεση micro USB, και αυτό είναι το μέγεθός του. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Η συσκευασία είναι πολύ λιτή, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα έχει μια υποδοχή που μπαίνει η κεραιούλα, που ανοίγει κιόλας. Είναι εδώ πέρα το πραγματάκι αυτό που θα συνδέσουμε με το κινητό, και από την πίσω μεριά, άμα καταφέρουμε και το βγάλουμε, είναι αυτό εδώ το συντάκι. Όταν σας είχα δείξει και το ODB2, το M247, τέλος πάντων, ένα ODB reader για το αμάξι, ήξερες ότι χρειαζόταν ένα πρόγραμμα αυτό για να λειτουργήσει. Και ο Κινέζος τι πήγε και έκανε? Δεν θα αγόραζε πολλές άδειες γνήσιες για να πάει να σου δώσει το πρόγραμμα για να το λειτουργήσεις. Όχι, φίλε. Ο Κινέζος σου δίνει αυτό το mini disk, το οποίο το βάζεις στον υπολογιστή σου και έχει μέσα σπασμένο το APK του προγράμματος. Το ίδιο έκανε με το ODB reader, το ίδιο έκανε και με αυτό εδώ. Οπότε πήγα, το σύνδεσα στον υπολογιστή, κατέβασα το APK και το πέρασα στο κινητό και έκανα την εγκατάσταση. Πάμε να δούμε και αυτό εδώ πέρα το μικρό που θα συνδεθεί με το κινητό μας. Από ό,τι βλέπεις είναι σχετικά μικρούλι. Είναι πλαστικό, από την κάτω μεριά είναι η υποδοχή της κεραίας και εδώ είναι μια κλασική θύρα micro USB. Οπότε πάμε να κάνουμε την πρώτη εγκατάσταση για να βάλουμε τη κεραιούλα. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ πέρα αυτό το πραγματάκι, από ό,τι βλέπεις η κεραία ανοίγει και πρέπει να είναι και σπαστή. Ναι, είναι και αρθρωτή εδώ πέρα για να πιάσεις όσο καλύτερο σήμα γίνεται άμα είσαι σε κάποια ερημιά. Και τώρα αρχίζουμε και βιδώνουμε. Και τελικά δεν χρειαζόταν επίδομα, απλά κούμπομα. Οπότε το έχουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Τώρα θα πάρουμε το κινητό μας. Από ό,τι μας έγραφε και το κουτάκι από πίσω, το συγκεκριμένο προϊόν δουλεύει μόνο με Android συσκευές πάνω από κάποια έκδοση. Οπότε δεν υποστηρίζει Windows Mobile Phones ούτε κάποιο Apple προϊόν. Οπότε το βάζω κάτω στη θύρα τη micro USB της φόρτισης. Και πάμε να δούμε. Κατευθείαν μόλις το κούμποσα μας γράφει άνοιγμα του πάτου όταν συνδεθεί αυτή η συσκευή USB. Οπότε κάθομαι εδώ πέρα και του πατάω OK. Κάθε φορά που το βάζουμε δεν θα χρειαστεί να πάμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα, θα ανοίγει μόνο του. Και τώρα πάμε να πάμε πρώτα στις ρυθμίσεις να δούμε τι μας δίνει. Scan channel, short channel, USB device, time buffer και about. Κάνουμε ένα scan channel για να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα σου βγάζει και τη χώρα. Το μέξι, ανάλογα το που είσαι, μπορείς να πιάσεις και άλλα κανάλια. Τώρα, άμα είσαι φαντάρος, όπως ήταν ο Κόσκερ σε λίγες μέρες και είναι, ξέρω εγώ, πάνω στον Εύρο, μπορείς να πιάνεις και τα βουλγαρικά κανάλια, κάνοντας εδώ πέρα την αλλαγή, μπορείς να πιάνεις και τα τουρκικά. Οπότε, κάθεσαι εδώ πέρα, έχουμε επιλέξει Ελλάδα και πατάμε scan. Ένα πρόβλημα που έχουν αυτά εδώ τα πολύ μικρά DVB-T tuner είναι κλασικά η κεραία τους. Γενικά, να ξέρετε ότι αυτά λειτουργούν στο 100% των δυνατοτήτων τους όταν είσαι σε μεγάλο ανοιχτό χώρο. Ή γενικά σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι πολύ κλειστός ή δεν περιβάλλεται από πολλούς τοίχους, αντανακλαστικές επιφάνειες και οτιδήποτε. Το γεγονός ότι στο σπίτι μας, για να μπορέσουμε να έχουμε καλό σήμα, έχουμε μια κεντρική κεραία και έχουμε τραβήξει εκεί το καλώδιο για να πάρουμε σήμα, λέει πολλά. Ναι, μεν θα βρει κάποια κανάλια τώρα εδώ πέρα που είμαι σε κλειστό χώρο, αλλά για το μέγιστο αποτέλεσμα θα πρέπει να είσαι σε εξωτερικό χώρο ή γενικά κάπου. Οπότε αυτές οι χρήσεις που έχω πει, δηλαδή να το πάρει ένας φαντάρος στο φυλάκιο ή άμα είσαι κάπου στην εξοχή και θες να δεις τηλεόραση ανά πάσα στιγμή, είναι μια χαρά για αυτή τη δουλειά. Τελειώνει το σκανάρισμα, οπότε πάμε να δούμε τώρα σε εσωτερικές συνθήκες πόσα κανάλια πιάνει. Μας έχει βρει εδώ πέρα 14 κανάλια, οπότε μια χαρά, και πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα το Live TV. Μας έχει βρει R1, R2, R3, Βουλή, Αλφα, Αντένα, Art, Epsilon, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτά εδώ πέρα που βλέπεις εδώ, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, Κόσμος, Έρα, είναι τα κανάλια τα ραδιοφωνικά, τα ελληνικά. Οπότε πάμε να κάνουμε μια δοκιμή στην R1. Τροπεούχος αφήνει το 2016 ο Ράφαελ Ναδάλ και με ρεκόρ τίτλων, καθώς κατέκτησε για τέταρτη φορά το τουρνουά Μουμπαντάλα σε 5 συνολικά συμμετοχές του σε τελικούς της διοργάνωσης. Στο Αβουντάμπι ο Ισπανός επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Βέλγου Νταβίτ Γκοφ. Ένα από τα features που έχει αυτό το προγραμματάκι είναι ότι σου επιτρέπει να κάνεις καταγραφή του προγράμματος που παρακολουθείς. Οπότε, ξέρω εγώ, είσαι εσύ φαντάρος και θες να δεις το αγαπημένο σου επεισόδιο, ξέρω εγώ, του Μπρούσκο, πατάς το record και μετά μπορείς ωραία και καλά, όταν είναι να πες για ύπνο, να κάτσεις να το δεις. Μετά, κάτσε να δούμε τι άλλες επιλογές έχει πάνω. Έχει εδώ πέρα για το πώς θέλεις να φαίνεται η οθόνη, ανάλογα άμα είναι 4-3 ή 16-9 το πλάνο, επειδή ξέρεις ότι μερικά κανάλια εκπέμπουν ακόμα σε 4-3, μπορεί να έρθει να στο βγάλει στην ανάλυση που θες. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιο άλλο κανάλι, πάμε να δούμε, εντάξει τα είδαμε αυτά, πάμε να δούμε, ξέρω εγώ, το Αντένα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, το πλάνο που εκπέμπει ο Αντένα είναι 4-3. Οπότε, για να τα αλλάξουμε εμείς αυτό, θα πατήσουμε εδώ στις ρυθμίσεις και θα το κάνουμε να γεμίσει την εικόνα.
Και βλέπεις ότι παίζει μια χαρά. Έκανα όσα είπε ο μπαμπάς. Βέβαια, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει κόψει λίγο κάτω τους υπότιτλους. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι με το scaling. Άμα πατήσω τις ρυθμίσεις, audio ελληνικά δεν μας δίνει άλλες ρυθμίσεις και τελικά μάλλον είναι καλύτερο να το δούμε σαν 4-3 για να μπορέσουμε να δούμε και τους υπότιτλους. Απλά, άμα στο σπάει αυτό ή άμα είναι κάτι που δεν έχει υπότιτλους, μπορείς να κάτσεις να κάνεις stretch το πλάνο. Κάτσε να δοκιμάσουμε κι άλλο ένα κανάλι, να δούμε ότι όλα δουλεύουν μια χαρά. Γενικά, να ξέρετε πάντως, αν τα βάλουμε ε, μπας και πετύχουμε καμία διαφήμιση για υαλουρονικό. Γενικά, πάντως, πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν. Είναι σαν ένα τάμπλετ. Το MLS Magic υποστηρίζει 2 λειτουργικά συστήματα και Windows και Android. Ενώ το εύκολα αποσπούν. Το κινέζο MLS Magic. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις, δουλεύει. Σου δίνει κάποιες παραπάνω επιλογές. Μπορείς να παίξεις αρκετά με κάποιες ρυθμίσεις. Εδώ μπορείς να δεις τα recordings που έχεις κάνει. Ας πούμε, πατάμε αυτό εδώ πέρα. Και σου λέει Play Now. Για να πάρει την τρίτη θέση στο τουρνουά. Και σου δείχνει εδώ ένα recording που είχα κάνει εγώ με τον Αντάλ. Λοιπόν, επειδή πολλοί από εσάς είδα ότι ρωτήσατε στα σχόλια όταν έκανα το Mega Unboxing και έδειξα για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο πραγματάκι δεν χρειάζεται πρόσβαση στο ίντερνετ. Οπότε το ξέρουμε αυτό. Από ό,τι βλέπεις, κάτσα να ανοίξω και εγώ το κινητό μου εδώ πέρα να δείτε ότι δεν είμαι συνδεδεμένος πουθενά. Δεν είμαι ούτε με WiFi, ούτε με δεδομένα, ούτε με τίποτα. Λαμβάνει το ψηφιακό σήμα και απλά το αναμεταδίδει στη τηλεόρασή σου. Οπότε. Πάρα πολύ ωραίο γκατζετάκι, πάρα πολύ χρήσιμο. Παιδιά, σας είπα, εδώ πέρα, ας πούμε, σε κλειστό χώρο, ναι, θα μπορούσα να πιάσω και κάποια κριτικά κανάλια, αλλά δεν εκπέμπουν αρκετά δυνατά. Γενικά, να ξέρετε όμως ότι σε εσωτερικές συνθήκες θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με την κεραία. Θα πρέπει να κάνετε ένα σκάν, άμα βλέπετε ότι πιάνει πολλά κανάλια, προσπαθήστε να παίξετε λίγο με την κεραία, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, για να μπορέσετε να βρείτε τα περισσότερα κανάλια που γίνεται. Για κάμπινγκ, για κάπου στην εξοχή, θα πιάνετε τα πάντα. Αυτό είναι δοκιμασμένο γιατί έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει τέτοιο προϊόν και όταν τελειώσεις. Βγάζεις τη micro USB, βγάζεις το κεράκι το μικρό, τα αποθηκεύεις και είσαι κομπλέ. Και ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω. Κοίτα να δεις. Άμα το έχεις πραγματικά ανάγκη, άμα είσαι σε κάποια απομονωμένη περιοχή για κάποιο λόγο, π.χ. μαζεύεις ελιές ή είσαι βοσκός και είσαι στην εξορία του Θεού και δεν υπάρχει ούτε μια κεραία κινητού και δεν πιάνει και κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός και θες εσύ με κάποιον τρόπο να ενημερωθείς για το τι γίνεται στον κόσμο και να μην χάσεις την επαφή με τον πολιτισμό, πάρτο. Άμα είσαι φαντάρος και είσαι σε ένα φυλάκιο και είσαι σε ένα ξερονής ή δεν έχεις τα άπειρα λεφτά να κάθεσαι να βάζεις συνέχεια κάρτες και δεδομένα, πήγαινε πάρτο. Γενικά είναι αυτό, ότι είναι ένα περίεργο προϊόν που δεν το έχετε ανάγκη όλοι, αλλά αυτοί που πραγματικά το έχουν θα το βρούνε πάρα πολύ χρήσιμο. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.